με τον πρόεδρο των Αρτοπιών, κύριο Βασίλη Δαφέρμο, που τον καλημερίζω. Εύχομαι χρόνια πολλά, κύριε Δαφέρμο, σε εσάς και σε όλους σας. Χρόνια πολλά. Να δούμε λίγο πώς πάει σε εσάς η κίνηση, ποια είναι τα δεδομένα, ποιες είναι οι δικές μας οι συνήθειες και βέβαια ενδεικτικά μια-δυο τιμές για το τι μπορεί ο καθένας από εμάς να βρει στην αγορά. Η κίνηση έχει ξεκινήσει από εχθές λίγο να ανεβαίνει. Σήμερα, αύριο και το Σάββατο σίγουρα θα είναι αυξημένη η κίνηση περισσότερο. Θα είσαστε το μεγάλο Σάββατο ανοιχτά μέχρι τι ώρα? Ανοιχτά τα μαγαζιά κανονικά μέχρι το βράδυ, όπως και τα υπόλοιπα τα μαγαζιά. Μέχρι τις 8-9 δηλαδή, μέχρι τι ώρα είναι? Μέχρι 8-9 θα είναι η φούρνια ανοιχτά. Ναι. Και θα είμαστε κλειστά την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τρίτη γιατί μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς, οπότε όπως και τα υπόλοιπα τα μαγαζιά θα είμαστε και εμείς κλειστά. Ωραία. Τις υπόλοιπες μέρες θα δουλέψουμε κανονικά από τις 6 το πρωί που ανοίγει ο κάθε φούρνος μέχρι το βράδυ στις 9 η ώρα. Συνεχές το ωράριο. Εντάξει, μεγάλη Παρασκευή τώρα, κάποιοι εντάξει, θα κλείσουν πιο νωρίς, αναλόγως στην περιοχή που βρίσκονται, τη γειτονιά. Είναι και ο εκκλησιασμός, είναι και τα ωράρια των εμπορικών συλλόγων. Ο καθένας ό,τι μπορεί από τη δική του την πλευρά και θέλει σαφέστατα να τηρήσει για το δικό του το κατάστημα και το καταλαβαίνουμε αυτό. Ψωνίζει ο κόσμος, έχει τη δυνατότητα? Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι ο κόσμος έχει μειωμένη δυνατότητα. Ότι μπήκαν κάποιες αυξήσεις στους μισθούς, αυτό είναι θετικό γιατί αυτό θα έρθει στην αγορά, αλλά επειδή μπήκαν τώρα αυτές οι αυξήσεις θα έρθει αυτό αργότερα. Πιστεύω ότι η κίνηση θα πάει στα περισσότερα επίπεδα, καλό θα είναι αυτό. Οι τιμές σίγουρα είναι τσιμπημένες λίγο από πέρυσι, της τάξης περίπου του 10%. Και αυτό οφείλεται στις πρώτες ύλες που είναι ανεβασμένες. Στα βούτυρα μιλάμε, η μυζήθρα είναι πάρα πολύ ψηλά. Που είναι το βασικό συστατικό, ας πούμε, για να κάνεις τα καλυτσούνια σου, είτε να πατάει αυτά είτε τα λιχναράκια. Οπότε αναγκαστικά είναι ανεβασμένες και οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Δεν μετακυλούμε όλο το κόστος, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό, απλά ένα μικρό ποσοστό για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε λειτουργικοί και να μην μπαίνουμε μέσα. Έχετε την καλή... Η ενέργεια είναι πολύ αυξημένη και το πετρέλαιο φυσικά τα βλέπετε όλα που πάνε τα καύσιμα, έχουν ξεφύγει πάλι. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μετακυλήσω με ένα μικρό κόστος. Οι τιμές τώρα είναι ελεύθερες, οπότε ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει τις τιμές με βάση των κοστολογίων που έχει σε κάθε μαγαζί. Αν πούμε τώρα ότι μια ενδεικτική τιμή, ας πούμε πέρυσι, ας πούμε το τσουρέκι κυμαινόταν γύρω στα 12 ευρώ, τα καλυτσούνια ας πούμε γύρω στα 13, και βάλουμε αυτή την αύξηση τώρα που λέμε ότι θα έχει φέτος το 10%, που φανταζόμαστε περίπου πού θα πάνε. Καλό είναι ο κόσμος να κάνει μία έρευνα αγοράς, να προτιμήσει τους φούρνους της γειτονιάς, διότι παράγονται τα προϊόντα μέσα στο χώρο και πουλούνται από, το ίδιο, από τον ίδιο χώρο. Δεν είμαστε σε μία πόλη, εμείς είμαστε παραγωγικές μονάδες, έτσι. Οπότε να δει ο κόσμος τι γίνεται στη γειτονιά του, να δει τους γνωστούς του, τους φίλους του, να κάνει μία βόλτα στην αγορά, να δει τι γίνεται και να επιλέξει, να δει την ποιότητα και να επιλέξει από πού είναι ικανοποιημένο να ψωνίσει. Το να προτιμήσει τους φούρνους της γειτονιάς, αυτό σημαίνει ότι ενισχύει και την μικροοικονομία της κάθε περιοχής και της κάθε οικογένειας και της ίδιας της επιχείρησης και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτή. Δεν είσαστε μόνοι σας μέσα στις δικές σας τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Είναι αυτό που λέμε. Οι οποίοι εργαζόμενοι είναι συνήθως από την κάθε γειτονιά, στον κάθε φούρνο. Έτσι, και ενισχύεται η περιοχή, ας πούμε, που είναι ο κάθε φούρνος. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Δαφέρμο, ότι το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα βράδια ανοιχτά, όχι, καθημερινά οι φούρνοι ανοιχτοί μέχρι τις 9 το βράδυ. Περίπου κρατάμε ανάλογα με την περιοχή και τις ιδιαιτερότητες και βάσει των ωραρίων που εξαγγέλλονται ότι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις εξαιτίας και των λειτουργιών, αυτά τα βλέπει ο καθένας από εμάς. Για να ξέρει δηλαδή, τι γίνεται. Είναι τώρα όμορφο να περνάει ο επιτάφιος έξω από το μαγαζί και είναι ασανιχτός. Ωραία. Όπως επίσης. Όπως ακριβώς το είπατε, τι πρόγραμμα έχει κάθε περιοχή, ο άλλος θα κλείσει 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μισή ώρα, ίσως λίγο πιο νωρίς. Αλλά κατά βάση, αν θα πούμε, ξέρω εγώ, είναι εκεί γύρω σε 8 με 9 η ώρα, πιστεύω ότι. Ωραία. Και κρατάω επίσης ως πληροφορία αυτό που είπατε για τον κόσμο ο οποίος θέλει να προμηθευτεί και το ψωμί,
ότι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη η φούρνη είναι κλειστή. Κλειστά, ναι. Θα ανοίξουμε ξανά την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Όπως όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά. Σε όλους σας εκεί που εργάζεστε και μας ακούτε αυτή την ώρα και έχουμε και αυτή τη συνομιλία, εύχομαι τα καλύτερα. Καλή Ανάσταση. Χρόνια σας πολλά, κύριε Δαφέρμο. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.